Καλημέρα κύριε Μάκαρη, συγχαρητήρια για την όμορφη αυτή εκδήλωση στην πόλη της Τρίπολης. Τι σας όθησε για να κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις που νομίζω ότι χρειάζεται η κοινωνία, τη χρειάζεται η κοινωνία? Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε σε μικρές πόλεις να βοηθήσουμε την εκκλησία, την αστυνομία και έτσι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε παρουσία στην Τρίπολη. Το απόγευμα θα έχουμε παρουσία στη Σπάρτη, κοντά στη Μητροπόλη, κοντά στα Συσίτια, κοντά στην αστυνομία με δωρεά περσύγχρονων αλκοολομέτρων τελευταίας γενιάς. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία την ακολουθούμε τα τελευταία 4 χρόνια. Και ουσιαστικά εμείς φαινόμαστε, αλλά όλο αυτό γίνεται από τους 2.000 συνεργάτες που έχουμε πανελλαδικά και από τους πάρα πολλούς πελάτες που έχουμε πανελλαδικά. Όλοι συνεισφέρουν σε αυτό. Κύριε Μάκαρη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων. Και οι περισσότερες επιχειρήσεις, να πούμε ότι δεν το κάνουν όλο αυτό, δεν κρατάνε αυτό το πολύ σπουδαίο και σημαντικό κομμάτι. Η δικιά σας λοιπόν επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστική, το κάνει αυτό, βέβαια χαμηλόφωνα το κάνει, δεν είναι για να βγαίνουμε έξω και να το διαδίδουμε, προσπαθεί να το κάνει όσο πιο χαμηλών τόνων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις? Η κάθε εταιρεία κάθε χρόνο διαθέτει ένα χρηματικό ποσό για να διαφημιστεί. Για μας ήταν η επιλογή μας αυτό το ποσό να το κάνουμε κάτι. Να το κάνουμε κάτι για να μπορούμε να το βλέπουμε, να το χαίρονται τα παιδιά μας. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, έχουμε φτιάξει 20 σχολεία υποδομές. Μας ενδιαφέρει τα χρήματα να πηγαίνουν στην πρόληψη, τα αλκοολόμετρα. Έχουμε κάνει περίπου 35 αλκοολόμετρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ξεκινάμε δωρεές αλκοολομέτρων και στο λιμενικό. Μας ενδιαφέρει να χρηματοδοτούμε αθλητές. Αθλητές που εκπροσωπούν με τα ελληνικά χρώματα σε αγώνες του εξωτερικού, όπως είναι ο Βασίλης και ο Χρήστος Βουλικάκης. Μας ενδιαφέρει η Εκκλησία. Μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για τους για ανθρώπους που είναι άστεγοι, που πεινάνε κλπ. Εμείς προσπαθούμε αυτό όχι μέσω κάποιας ΜΚΟ, μέσω της Εκκλησίας μας, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή της κάθε εταιρείας, το πώς θα λειτουργήσει το budget που έχει κάθε χρόνο. Προτιμούμε λοιπόν να μην είναι έτσι τόσο φωναχτή η διαφήμιση μας, αλλά να είναι ουσιαστική. Και αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι και αυτό είναι το νόημα της ασφαλιστικής εταιρείας. Εξασφαλίζει, ασφαλίζει τον κόσμο, το περιουσιακό του στοιχείο, τη ζωή του ακόμα. Όλα αυτά είναι η γενικότητα της ασφάλισης και αυτό κάνει η Euroins. Αυτό ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν κλείνονται στο κομμάτι μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει αυτό το κομμάτι να το διαθέτουμε στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να έρθει πιο κοντά ο κόσμος στην εταιρεία τη Euroins, που δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο, και νομίζω ότι αισθάνεται πολύ όμορφα με τέτοιες εκδηλώσεις. Δημιουργούμε, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον κάθε συνάνθρωπό μας που είναι γύρω μας. Και οποιοδήποτε παίρνει ένα συμβόλαιο της Euroins, συμμετέχει και αυτός. Είναι πάρα πολύ απλό. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια από εμάς για τις εκδηλώσεις, τις υπέροχες αυτές που κάνατε μέσα στην κοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.